Ο Ερντογάν, όπως και ο Τσαβούσογλου, ο Μουβλέτε, όχι ο άλλος από τις Θράκες, ο Μαυλούτ, έχουν αποδεχθεί την ανάγκη να γίνουν συζητήσεις διερευνητικές κατά πόσο μπορούμε να λύσουμε. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό? Όχι, δεν υπάρχει. Το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει είναι οι κυπριακές εκλογές του Προέδρου, καθώς και η κοινότητα των κατεχομένων που έχει τη δικιά της διαδικασία. Τώρα, άρα ουσιαστικά πάει αρκετά πίσω. Αν μπορεί να φύγει κάποιος από τις εγγυήσεις, αν μπορούμε να καταγγείλουμε μονομερώς, δηλαδή. Με βάση το διεθνές δίκαιο, σε μια συνθήκη μπορεί να την καταγγείλει η μία πλευρά. Στη συνθήκη των εγγυήσεων, η μία πλευρά είναι οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα να το καταγγείλει, διότι δεν αποτελεί το όλο της μιας πλευράς. Με βάση το διεθνές δίκαιο θα μπορούσε με μεγάλο χρονοδιάγραμμα να το κάνει η Κύπρος, αν καταλήξει ότι δεν θέλει να κάνει. Κύριε Υπουργέ, επειδή αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει να κάνει διαπραγματεύσεις.